Δύο πατέρε τη ιερά μονή Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη στο Εράκλειο και ένα συνεργάτη τη μονή που είχε έρθει σε επαφή μαζί του είναι τα τρία μέχρι στιγμή επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού για τα οποία ενημέρωσε με ανακοίνωσή τη η Αρχιεπισκοπή Κρήτη. Οι δύο πατέρε ευτυχώ χωρί βαριά συμπτώματα και με τη βοήθεια ιατρών με του οποίου επικοινωνούν αντιμετωπίζουν στη μονή την COVID-19. Δόξα τω Θεώ, ναι, με την πληροφορία που έχουμε μέχρι χθε περνούν ελαφρά, έκαμαν λίγο πυρετό, του παρακολουθούν οι ιατροί, οι οποίοι του έχουν υποδείξει τον κατοίκον περιορισμό στο μοναστήρι τους, εντός των κελίων τους και τους έχουν δώσει και μια φαρμακευτική αγωγή για, τα, για, τον πυρετό που έχουν εμφανίσει. Όσοι από τους πιστούς είχαν επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα το μοναστήρι έχουν ήδη ενημερωθεί προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ και με τον τρόπο αυτό να αποφευθεί μια πιθανή διασπορά του κορονοϊού όπως δήλωσε στην Κρήτη TV ο Επίσκοπος Κνωσού. Παρακαλέσαμε και τους ανθρώπους Όσου επισκέφτηκαν την τελευταία εβδομάδα την Μονή του Γοργολαϊνίου και ήλθαν σε επικοινωνία και συνομιλία και επαφή με τους πατέρες της Μονής, ας κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, ε, ανεξαρτήτως του αν έχουν ή δεν έχουν συμπτώματα, για να είναι και εκείνοι βέβαιοι και να μην έχουν, να το πω έτσι, εκκλησιαστικά λογισμό ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και παρακαλούμε και με αφορμή το γεγονός αυτό, χωρίς προς Θεού να στοχοποιούμε κανένα, ούτε το μοναστήρι, ούτε τους πατέρες, όλοι μας είμαι θα υποψήφιοι οι ασθενείς, όλοι μας. Γι' αυτό να προσέχουμε όλοι. Να εντείνουμε την προσευχή μα και την προσοχή μα ταυτόχρονα και έτσι με μια υπεύθυνη στάση να συνεχίσουμε να υπερβούμε και αυτή τη δοκιμασία που περνάει ένα από τα μοναστήρια μα και είμαστε κοντά του και του συμμεριζόμεθα και να μην υπάρξουν άλλα τέτοια φαινόμενα σε εκκλησιαστικού χώρου ώστε να μην έχουμε καμιά δυσκολία. Πάντω, όπω διευκρινίστηκε, για προληπτικού λόγου η μονή έχει πάψει να είναι επισκέψιμη και αυτό θα ισχύσει για το επόμενο 14η Αποφασίσαμε σε κοινή συνεργασία και συνεννόηση και, και με το μοναστήρι και με τι αρχέ να κλείσουμε το μοναστήρι για δύο εβδομάδε προληπτικά, ούτω ώστε και να αναρώσουν οι δύο πατέρε που εκεί εγκαταβιούν, αλλά και να μην γίνει η δική του ασθένεια αιτία διασπορά του ιού. Κανένα δεν θα το ήθελε αυτό, ούτε και οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν, είπαμε να κλείσει το μοναστήρι για δύο εβδομάδε και να μην υπάρξουν φαινόμενα συνοστισμού. Και αυτό γίνεται μια αφορμή Όλοι μας να, να προσέχουμε και είναι και μια απάντηση και για αυτούς που λένε σε σημείο υπερβολής πολλές φορές ότι στην εκκλησία δεν κολλάει, ότι εκεί δεν κολλάει, ότι εδώ δεν κολλάει. Κανένας δεν εξαιρείται του κανόνος αυτού. Όλοι ως άρκα φορούντες και τον κόσμο οικούντες υποκείμεθα στους ίδιους νόμους και κανόνες της φύσεως και των ασθενειών.